Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη spoiler για το Survivor All-Star. Αν μετά το πέρας μιας εβδομάδας παραμονή στο reality επιβίωσης μας έλεγε κανείς ότι ο συγκεκριμένος παίκτης θα βρισκόταν στην κορυφή εκείνων που διαθέτουν τα καλύτερα στατιστικά, μάλλον θα τον περνούσαμε για τρελό. Στο τελευταίο συμβούλιο, ο Σπύρος Μαρτίκας έδωσε βαρύτητα στα στατιστικά, προκαλώντας τον εκνευρισμό του Κωνσταντίνου Βασάλου, καθώς τον αποκάλεσε το χειρότερο παίκτη, αφού έχει καταφέρει να φέρει μόλις μία νίκη για λογαριασμό την ομάδα των μαχητών. Ο Μαρτίκας, μάλιστα, έμπλεξε το εγκόμιο του Τάκη Καραγκούνια, χαρακτηρίζοντάς τον καλύτερο παίκτη των μπλε. Ποιοι είναι όμως αυτοί που προελάβουν στον πίνακα με τις περισσότερες νίκες? Τα στατιστικά είναι αριθμοί και αυτοί τις περισσότερες φορές λένε την αλήθεια. Οι κόκκινοι έχουν κερδίσει 3 από τα 4 παιχνίδια ως τώρα. Λογικό και επόμενο είναι, λοιπόν, στην κορυφή των στατιστικών να είναι μόνο κόκκινοι. 4 διάσημοι είναι αυτοί με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχία. Ο Σπύρος Μαρτίκας είναι ο μοναδικός παίκτης που είναι πραγματικά άχαστος. Ναι, καλά είδατε, ο Σπύρος Μαρτίκας. Και δεν είναι ότι έχει παίξει ελάχιστα παιχνίδια, 5 αναμετρήσεις, ισάριθμες νίκες. Πρώτη εβδομάδα και βάζει τα γυαλιά σε όλους τους επικριτές του. Προελάβνει ο δήμαρχος. Η Κατερίνα Δαλάκα και ο Σάκης Κατσούλης απλά επιβεβαιώνουν το πόσο δυνατοί παίκτες είναι. Αν και πρώτη δεν ξεκίνησε καλά, κάνοντας ήττα στην πρώτη αναμέτρηση. Από εκείνο το σημείο και μετά έχει 8 νίκες και 9 μάτς. Με άλλα λόγια, η Δαλάκα έχει κερδίσει τα 8 στα 10. Βέβαια, η άλλη της ήττα ήταν σε flag race, που έμελε να αποδειχτεί μοιραία για τη μοναδική ήττα των κόκκινων ως τώρα. Ο Σάκης Κατσούλης τώρα, επίσης, έχει μόλις μία ήττα στο παιχνίδι. Σταθερή απόδοση, πολύ δυνατός παίκτης στους στόχους. Ευχάριστη έκπληξη ο Μάριος που είναι στην τρίτη θέση. Η εικόνα των παιχτών Survivor δεν είναι καλή. Ο ίδιος όμως είναι εξαίρετος. Ανέκαθεν ήταν καλός παίκτης, μεθοδικός και μελετημένος. 6 νίκες σε 7 παιχνίδια. Για να βρούμε τον πρώτο μαχητή πρέπει να πάμε στην πέμπτη θέση. Και είναι φυσικά ένας παλιός νικητής. Ο λόγος για τον Ηλία Γκότση, που έχει ένα 6-2 μέχρι στιγμής.